Με πρώτα ότι έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο η απόφαση για χορήγηση τρίτης ζώτησης στον πληθυσμό άνω των 60 ετών και σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών. Ναι. Σήμερα καταρχήν είναι μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση, αλλά πρέπει να πούμε πια ότι και το ποσοστό των πλήρως εμβολιαστέντων πια είναι, είμαστε ακριβώς το 79, είμαστε μια ανάσα και θα φτάσουμε πια το 80, αλλά ο στόχος μας είναι 82 με 85%. Με την τρίτη δόση σχεδόν είμαστε στους 29.897. Στα walk-in είμαστε γύρω στους 90.273 και επίσης θα κάνουμε και walk-in για τις ορεινές περιοχές για τους ηλικιωμένους μας. Ναι. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυξάνεται λίγο και το ποσοστό μας 12 με 15 ετών, είμαστε στο 27,4 και 16 με 17 είμαστε σε ένα ποσοστό 41,6. Κάτι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Είχαμε προηγουμένως φιλοξενήσει τον αντιπρόεδρο της πνευμονολογικής εταιρείας που μας έλεγε ότι θα ήταν ορθότερο όταν λέμε για την πληθυσμιακή κάλυψη, την εμβολιαστική που λέμε τώρα γύρω στο 80%, ότι ουσιαστικά είναι 65% αν λάβει κανείς υπόψη ότι εμβολιάζουμε από 12 ετών και πάνω. Κυρία Γιαννάκη, ναι. Δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να γίνει για να έχουμε πραγματική εικόνα και να δούμε, να μην το αμελήσουμε θεωρώντας ότι έχουμε αγγίξει το 80%, ενώ δεν είναι έτσι η κατάσταση. Εμείς δεν θα αμελήσουμε ναι. τίποτα. Εμείς ο στόχος μας θα συνεχίσει και σας προανέφερα ναι. ότι η στόχη μας είναι να φτάσουμε το 82 με το 84 πια στους πλήρους εμβολιαστέντες και φυσικά δουλεύουμε και αυτές τις μικρές ηλικίες διότι να μην ξεχνούμε θα μπει ο Νοέμβριος, θα ξεκινήσουν κάποιες γρίπες, κάποιες ιώσεις και εμείς εκεί δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση και ξέρετε ότι δουλεύουμε και τα Σάββατα τα εμβολιαστικά κέντρα ναι. για τα παιδιά για να μην χάνουν άλλες μέρες στο σχολείο τους. Λοιπόν, τώρα κύριε Γιαννάκη, το Υπουργείο Υγείας πέραν από αυτό το ρόλο έτσι, για την πανδημία έχει και άλλα πράγματα να κάνει και να βάλει μπρος. Να δούμε λίγο θέματα που αφορούν την πρόληψη του καρκίνου. Είχε εξαγγελθεί από μέρους σας από το Υπουργείο στην εκδήλωση της Europa Donna ότι μειώνεται ηλικιακά αυτό το πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού. Που να πούμε τώρα ότι αφορά γυναίκες 50 με 69 ετών παγκύπρια. Για δωρεάν, κάθε χρόνο είναι αυτό. Ναι. Ναι, θα σας πω. Ο καρκίνος αποτελεί στην εποχή μας υγειονομική μάστιγα που όσο πιο έγκαιρα διαγνωστεί, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να ιαθεί. Εμείς ως Υπουργείο Υγείας εντατικοποιήσαμε αυτές τις ενέργειές μας στον τομέα της πρόληψης αλλά και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης του καρκίνου με διάφορα προγράμματα και συγκεκριμένα όπως το είχε πει και ο Υπουργός Υγείας στη μεγάλη πορεία με τις ροζ φιγούρες, θα γίνει η επέκταση του πληθυσμιακού προγράμματος ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού στις ηλικίες 45 με 69 ετών. Σημειώστε ότι σε αυτό το πρόγραμμα έχουν εισαχθεί σύγχρονοι ψηφιακοί μαστογράφοι υψηλής τεχνολογίας, στους οποίους εφαρμόζονται ποιοτικοί ελέγχοι ανατακτά χρονικά διαστήματα από τον κλάδο ιατροφυσικής. Μέσω αυτού του προγράμματος πολλές γυναίκες έχουν ιαθεί πλήρως ανιχνεύοντας τον καρκίνο σε πρώιμα προκλινικά στάδια. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης εγώ θα ήθελα να πω και κάτι το οποίο μπορεί να μην το έχετε ξανακούσει. Εμείς παλιά ως Υπουργείο Υγείας κάναμε και ένα πιλωτικό πρόγραμμα στην επαρχία Λάρνακος για τον καρκίνο του παχαίους εντέρου. Mm-hmm. Τώρα προωθείται μια συνεργασία με τον ΟΑΗ, η υλοποίηση αυτού του πληθυσμιακού προγράμματος για την ανίχνευση του παχαίους εντέρου και το πρόγραμμα αυτό θα εφαρμοστεί με βάση έτσι, τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό ναι. κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εννοείται, κύριε Γιαννάκη, ότι όπως η μαστογραφία και η κολονοσκόπηση θα μπει σε αυτό το πρόγραμμα το πληθυσμιακό. Ναι. Τώρα ναι. έχουμε μια συνεργασία με τον ΟΑΗ, γιατί εμείς το κάναμε ως το 19 πιλωτικά μόνο ναι. στην επαρχία Λάρνακος. Τώρα προωθείται αυτή η συνεργασία. Λοιπόν, κύριε Γιαννάκη, σήμερα. Σημαντικό.
Είχαμε επίσης ακόμα κάτι σημαντικό από το Υπουργικό Συμβούλιο που δεικνύει ότι επανερχόμαστε και ασχολούμαστε με την Εθνική Στρατηγία των Καρκίνων, διότι ήταν και ακέφαλη η επιτροπή αυτή. Ναι. Σήμερα διορίστηκε και ο νέος πρόεδρος. Αν θέλετε να μας πείτε ποιος είναι. Είναι ο γιατρός Σαντράκος. Ναι. Ναι. Αυτή η Εθνική Επιτροπή Καρκίνου σύντομα θα επαναδραστηριοποιηθεί. Έγινε προλίγου ο διορισμός του από το Υπουργικό Συμβούλιο. Βασικός όμως όρος εντολής αυτής της Επιτροπής θα είναι η εφαρμογή της αναθεωρημένης εθνικής στρατηγικής καρκίνου, μέσω της οποίας αναμένεται να προωθηθεί η δημιουργία ενός ανεξάρτητου